Τροφοδοσία είναι ένα πλάνο και ένα πρωτόκολλο που σχεδιάζεις από πριν, αλλά υπάρχουν παράγοντες που μπορεί να την επηρεάσουν που δεν τους έχεις λάβει υπόψη. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχει μεταβολή του καιρού. Το γεγονός ότι μπορεί να έχεις κάποιο πρόβλημα. Υγείας που να σε οδηγήσει στο να αλλάξεις το πρωτόκολλο, να το καταργήσεις, να το βελτιώσεις, να το μειώσεις. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν είναι μόνο εξατομικευμένα, αλλά είναι και σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Γι' αυτό μιλάμε για δυναμική. Δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Υπάρχει αυτό που θα φάει, που θα πάει με πρωτόκολλο υγρών, με υγρούς υδατάνων και θα βγάλει έναν αγώνα όπως ο Μπουντίν στο Σπάρταθλο, που κάνει 23 ώρες. Υπάρχει και η κυρία Άλλη που τρώει πίτσα και πίνει σοκολατού. Άρα εκεί δύο τερματίζουν. Άρα κάτι συμβαίνει. Καταλάβατε, δεν υπάρχει κάτι στάνταρ. Υπάρχουν γενικές κατευθύνσεις, γενικές οδηγίες, αλλά από εκεί και πέρα το ατομικό στοιχείο είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και σας λέω ότι ακόμα δεν έχουν καταλήξει επιστημονικά. Γιατί ξέρετε, είναι και πολύ δύσκολο να κάνεις μέτρηση επιστημονική σε τέτοια αγωνίσματα. Πώς θα κοντρολάρεις τον άλλον, τι θα του κάνεις, θα του κάνεις βιοψία, θα του πάρεις δείγμα από το μη την ώρα που τρέχει και θα έχει κάνει 150 χιλιόμετρα που να κάνει άλλα 150, τον ανεβάσεις σε εργαστήριο, τον μετρήσεις μετά, το μετά χειροβολεί. Μπορεί να τον μετρήσεις, να τον πας σε οποιοδήποτε εργαστήριο, να τον βάλεις κάτω να τον αναλύσεις. Θα βλέπεις αποτέλεσμα. Τι συμβαίνει εκείνη την ώρα όμως, μπορεί να το ξέρεις, γιατί περάζουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι είναι πολύ ευμετάβλητοι, τα ορμονικά, η λειτουργία του οργανισμού. Νεφρά, σηκώτη, όλα τα βασικά όργανα δέχονται τρομερό στρες. Και όσον αφορά το τελευταίο παράγοντα, αυτό που σας είπα, σπουδαιότητα του εγκεφαλικού ψυχολογικού παράγοντα. Πάντα μπαίνει μέσα. Πριν από κάποια χρόνια έτυχε και ήμουν σε ένα σεμινάριο στην Κόρινθο που μιλάγαμε για το μαζικό αθλητισμό και ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και ο Γιάννης ο Κούρος. Και κάποιος από το ακροατήριο το έκανε μια ερώτηση. Εάν είναι κάτι το οποίο το έχουν πει οι ψυχολόγοι και τι σκέφτεται αυτό την ώρα που τρέχει κλπ. Και εγώ το έκανα μια παρέμβαση του συγκεκριμένου ακροατή και του είπα το εξής. Ότι εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος ψυχολόγος που μπορεί να πάει και να βρει ένα κούρο και να του πει θα σκέφτεσαι αυτό και να κάνεις αυτό. Μάλλον πρέπει να κάτσουν έτσι όπως είστε εσείς κάποιοι ψυχολόγοι και να κάτσει επάνω ο κούρος και να του πει τι σκέφτεται. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση αυτή να το ούτε σκεφτεί, ούτε επιστημονικά μπορούν να το τεκμηριώσουν. Δεν μπορεί να σκεφτεί ένα άνθρωπο που κάνει 215 ή 240 χιλιόμετρα. Τι σκέφτηκε εκείνη την ώρα επί 24 ώρες μόνο του αυτό ο ουρανός και οι άσπαντες. Καταλάβατε. Εδώ είναι καθαρά εξατομικευμένο. Ο καθένας βρίσκει την προσωπική του ισορροπία. Άλλο μπορεί να σκέφτεται τη γυναίκα του που τσακώθηκε όταν έφυγε από το σπίτι. Άλλο μπορεί να σκέφτεται τα παιδιά του. Άλλο μπορεί να σκέφτηκε ότι ξέρω εγώ τη δουλειά του, το αφεντικό του που του φωνάζει. Ξέρω εγώ, ο καθένας ό,τι θέλει. Ο καθένας όμως βρίσκει μια ισορροπία προσωπική και πάντα παίζει ρόλο αυτό που σας έλεγα πριν. Ότι έχει κάνει focus σε ένα συγκεκριμένο σημείο, προσπαθεί να απομονώσει όλους τους άλλους παράγοντες και να πάει να τερματίσει. Πρέπει το στόχο να τον έχει πάντα μπροστά του. Διαφορετικά στη δυσκολία, στη δύσκολη θα τη δείξει. Υπάρχουν απορίες μέχρι εδώ, μήπως σας είπα πολλά, σας ζάλισα. Μπήκα απότομα. Παρακαλώ. Το θέμα της σκέψης που είπατε, δεν νομίζω ότι κάποιος που κάνει μεγάλες αποστάσεις έχοντας αρνητικές σκέψεις που μπορεί να τελειώσει. Μόνο θετικά σκεπτόμενος, αν έχει κακό αφεντικό, δεν θα μπορέσει να τελειώσει. Αυτή... Αν έχει κακή σύζυγο, δεν θα μπορέσει να κάνει. Αν έχει κακούς φίλους, δεν θα μπορέσει να τελειώσει. Μόνο με θετικό πνεύμα, με αγάπη, με σεβασμό, με ταπεινότητα θα τρέξει πολύ καλά και θα ολοκληρώσει αγώνα. Αρνητικό στοιχείο στην ώρα του αξίματος, όχι μόνο είναι καταλήτης αρνητικός τέλος. Κοίταξε να δεις, θα σου πω κάτι. Συμφωνώ, αλλά κρατάω μια επιφύλαξη για το ότι υπάρχουν και άνθρωποι που το μαύρο το κάνουν άσπρο για να το βρουν σαν ένα. Δηλαδή, προσπαθούν μέσα από τον ψυχισμό του να κάνουν μια αντίδραση. Δηλαδή, είναι η φωνή που δεν μπορεί να βάλει στο αφεντικό του. Αλλά για μένα ξέρει ποιο είναι το βασικό. Ότι αν δεν είσαι όσο θετική σκέψη και να έχει, εντάξει, όταν θα έχει φτάσει στο βουνό στα 160 και θα είσαι τελειωμένο, ή όπω οι άλλοι πέρυσι, α πούμε, που κοιμόταν όρθια, αθλήτρια, μην λέμε το όνομα, γνώστη στον χώρο, κοιμόταν όρθια και λέει: όπα παιδιά, ανοίγει το αυτοκίνητο, μένω μέσα, γεια σα, τελείωσε. Τι κοιμάμαι. Λοιπόν, τι θέλω να σου πω. Αυτά
Τα έχει βάλει σε μια σειρά. Ξέρει τι θα κάνει, τι θα κάνει, τι θα κάνει. Αλλά εκείνη τη στιγμή υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία είναι τα απρόβλεπτα και είναι πάνω από τι δυνάμει σου και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Εάν δεν έχει κάνει καλή τροφοδοσία και στο 140 χιλιόμετρο έχει απιάσει, έχει τελειώσει, έχει κοκαλώσει ολόκληρο, δεν υπάρχει περίπτωση 10 άνθρωποι να είναι γύρω σου με 10 αυτοκίνητα να σου φωνάζουν να σε παρακαλάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας ένα βήμα. Γιατί δεν μπορείς. Και τι θέλω να σου πω. Μην βάζεις το θέλω παρά το μπορώ. Γιατί πολλές φορές το μπορώ μπαίνει πάρα από το θέλω. Το θέμα είναι ποιο. Προσπαθείς να κρατήσεις μια ισορροπία. Θα αυτή η στιγμή που θα πεις έχω πάθει υπογλυκαιμία, έχασα το σταθμό, δεν πρόλαβα να φάω, έπαθα διάρρεια, θέλω να συνεχίσω, πάμε. Αλλά πρόσεξε, όταν είσαι στο 140 στο Σπάρτα, στο 160 και δεν μπορείς να κουνηθείς και έχεις μπλοκάρει και είσαι εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση να πας, το θέλεις, ναι, αλλά είσαι έτσι. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Και το να σταματήσεις, πάλι με θετικές σκέψεις θα σταματήσεις, με αγάπη και σεβασμό θα σταματήσεις και θα ευχαριστηθείς που σταμάτησες. Μα γι' αυτό είναι ο αγώνας, που το λέει η λέξη, είναι αγώνας. Καταρχήν κοίταξε να δεις το όνομά σου. Γιώργος. Σεβασμό και αγάπη, πρώτα απ' όλα σέβεσαι την απόσταση. Το βασικό. Δεν έχει σημασία, μπορεί να έχει τρέξει 10 φορές Σπάρτα και να έχει τερματίσει και τις 10. Και να έχει τερματίσει και καλά, και να έχει τερματίσει και σε καλή σειρά κλπ. Τα 246 σε περιμένουν εκεί. Όταν θα στηθείς κάτω από την Ακρόπολη, θα έχεις μπροστά σου άλλα 246. Δεν έχει σημασία πριν, αν έχει κάνει 50.000 χιλιόμετρα. Κατάλαβες να σου πω. Σέβεσαι πάντα την απόσταση. Σέβεσαι τη διαδικασία. Εντάξει, απλώς εγώ τι θέλω να σου πω. Ότι θα έρθουν θετικές, ουσιαστικά ξέρεις τι γίνεται. Είναι ένα παιχνίδι. Φαντάζεσαι τα κύματα που ανεβαίνουν, έχουν τα πάνω και τα κάτω. Είναι ένα παιχνίδι. Το θέμα είναι το κύμα να μην γίνει καταιγίδα. Δηλαδή τι, να μην πεις εσύ, θέλω, θέλεις μεγάλη, αλλά τρως, συγγνώμη, τρως μια κοφρέτα από το 10, έχεις φτάσει στο 110 και είσαι άδειος. Δεν υπάρχει άνθρωπο που φύγει τρεις φορές δεν έχει περάσει το νησμό. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν σέβεται τον αγώνα. Όχι. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Το λέω γιατί τα παραδείγματα δεν τα έχουμε μπροστά μου. Δεν θέλω να σου πω. Δεν σέβεται τον αγώνα. Δεν κάνει ό,τι πιστεύει αυτός μέχρι τώρα σωστό. Δεν είναι χαμηλών τόνων. Όχι. Τι καμία σχέση. Αλλά τι. Δεν. Στο Σπάρτα δεν έχει την πορτούλα. Παπ. Ευχαριστώ πολύ. Τα πραγματάκια σας περάστε από εδώ. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή πρόσεξε. Όχι όσον αφορά το σκεπτικό σου και τη φιλοσοφία σου σαν άνθρωπος, σαν αθλητής υπεραποστάσεων. Ο καθένας θεωρητικά, καταρχήν να σου πω κάτι, εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί, δεν θα δεις κανένα τρελοκομείο σαν τον Μπόλτον πέρα από το βιβλίο να χορεύει και να πίνει στο σπάνατο, να πηγιάς παιδιά πάμε, let's go και κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί ξέρεις ότι καταρχήν είναι θέμα ιδιοσυγκρασίας, γενικά οι ατοχητζίδες όλοι από μαραθωνοδρόμους επάνω έχουν μια άλλη φιλοσοφία. Σίγουρα, εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να είσαι χαμηλότερο, καταρχήν χρειάζεται να έχεις αυτοέλεγχο. Θες πάρα πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Και δεν πιστεύω ότι ο καθένας από αυτούς που τρέχουν όλες αυτές τις αποστάσεις και μπαίνει στη διαδικασία και έχει κάνει κάποιους αγώνες, δεν το έχει αποκτήσει. Καταρχήν πρέπει, εγώ θεωρώ από εκφύσεις, βέβαια το πήγαμε πολύ στο ψυχολογικό, εκφύσεις που να είσαι ένας άνθρωπος ισορροπημένος με τη γενικότερη έννοια. Και εκεί πέρα απλώς είναι το κλου. Δηλαδή μετράνε τα πάντα. Αλλά εγώ μιλάω γιατί, για την περίπτωση που θα σου έρθει άσχημα. Τι θα κάνεις, πώς θα το αντιμετωπίσεις. Κατάλαβες, δεν είναι ότι θα έρθει ένας ο οποίος είναι τρελοκομείο και θα μπορέσει να. Δεν γίνεται. Σε μερικά αθλήματα, σε μερικά αγωνίσματα, σε αποβάλλει το ίδιο το σύστημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί ένας τέτοιος να μπει μέσα. Τι να τερματίσει, ούτε μην έγινε ούτε θα πάει. Παρακαλώ. Εγώ διαφωνώ με τον Γιώργο. Επειδή και εγώ έχω τρέξει να κάνω τις αποστάσεις, μπορεί να θεωρητικά να είναι καλός άνθρωπος εισαγωγικά, αλλά τις άσχημες τις σκέψεις μου τις κάνει. Και για το διαδρομητή καμιά φορά, και λέω μα τον πλάκα. Αυτό είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου για αυτή τη δύσκολη. Όχι, θα σου πω κάτι, εγώ ξέρω τι πιστεύω. Αυτό δεν είναι κακό άνθρωπο εμένα, επειδή σκέφτομαι εκείνη την ώρα. Εγώ θα σου πω μόνο από άποψη φυσιολογική, φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος, εντάξει. Όταν εσύ
έχεις φτάσει και έχεις κάνει 150 χιλιόμετρα σε ένα σπάτο, σε έναν αγώνα, ξέρω εγώ, στο βουνό και έχει πέσει το ζάκαρο, αρχίσεις και βλέπεις το δέντρο που είναι απέναντί σου και σου λέει γεια σου φίλε, τι κάνεις εγώ και σου στέλνει φυλάκια. Αυτό δεν σημαίνει εσύ ότι είσαι, πώς το λένε, τρελή εκείνη την ώρα, εντάξει, φαντασιόπληκτη, αφού τα βλέπουν έξω τα αθήνια και νομίζεις ότι ότι είναι αρκούδες, να πούμε, είναι εξωγήινοι. Είναι η φύση του αγωνίσματος. Και στο Σπάρτα αυτό γίνεται κάτι αντίστοιχο και σε οποιοδήποτε υπεραπόσταση. Μέχρι τα 100 χιλιόμετρα είναι ισορροπία, δεν υπάρχει από εκεί. Εκεί ο κύριος μπορεί να σου πει προχτές στους αδελφούς, αν είναι κανένα από τους αρχαίους θεούς, να του χαιρετάνε το χέρι από πάνω ψηλά. Όχι, τίποτα. Τα έχει καλάψει. Εγώ πάντω στο Σπάρτα που προέτρεψα, έβλεπα τα δέντρα με ανθρώπους και να με χαιρετάνε. Γι' αυτό σου λέω. Μάλιστα... Αυτό δεν έχει να κάνει. Ναι, θα μπορεί να πει. Εκείνη τη στιγμή πόσοι δεν έχουν πλακωθεί, να περάσει πήγε από δίπλα και να αρχίσει να βρίζει. Ναι, αυτό. Τι, δηλαδή τι, ότι δεν είσαι καλός άνθρωπος, δηλαδή είσαι, συγγνώμη για τη φράση μου, αλήτης, κατάλαβες. Το αλκοολικό τοπίο έχει άλλη έμπνευση. Ναι, κατάλαβες τι θέλω να σου πω, δηλαδή είναι, εγώ το βλέπω μόνο από φυσιολογική πλευρά, δεν το ανοίγω στο ψυχολογικό. Σου λέω ότι τα ορμονικά και η ισορροπία του ζαχάρου στο αίμα, επειδή ο εγκέφαλος δουλεύει με ζάχαρο, και έχει τα πάνω του και τα κάτω του κατά τη διάρκεια. Ό,τι κάνει τροφοδοσία και να κάνει, αυτή τη στιγμή που θα πάθει την υπογλυκαιμία και θα είσαι και καλά. Οπότε εκείνη τη στιγμή αρχίζει και βλέπει τη συγχωρημένη τη γιαγιά σου και σε κερδάει. Πολλέ φορέ έχω κάνει και κακέ σκέψει πραγματικά σε αγώνε και θυμώσει κάτι στραβό είναι και λένε ότι συμβαίνουν. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πάντω γενικότερα όσο ρεαλιστή είσαι με συναισθήματα καλού ανθρώπου, εννοείται, έρχονται όλα, γιατί η ψυχολογία, η προπόνηση και όλα αυτά είναι κατά αναλογία, δεν είναι η κύκλη, δεν είναι όλοι το ίδιο. Κοίταξε να δεις, ανάλογα με τη φάση... 60 είναι η ψυχολογία. Όχι, γιατί εγώ πιστεύω... ένα 40 το μοιράζονται όλα τα άλλα. Θα σου πω γιατί, εγώ έχω μία αίσθηση γι' αυτό, γιατί πιστεύω ότι εάν έχεις αυτοπεποίθηση αποκτήσει μέσα από καλή προετοιμασία, και αν έχεις χρησιμοποιήσει πρωτόκολλα καλά στην τροφοδοσία και σου έχουν δουλέψει, αυτόματα... Πρέπει να έρθει και η υπεροψία μετά. Ναι, θα σου... Αυτά κοίταξε να δεις όμως. Η υπεραπόσταση είναι διαχείριση καταστάσεων. Δεν μπορείς από πριν να ξέρεις τι θα γίνει σε έναν αγώνα που κρατάει μία μισή μέρα σου. Εντάξει. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Εάν έχεις προετοιμαστεί καλά, εάν έχεις κάνει την προπόνηση που έχεις σχεδιάσει, εάν δεν έχεις προβλήματα, εντάξει, εάν ξεκινήσει ο αγώνας και πηγαίνει καλά, όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται η αυτοπεποίθησή σου. Όπως και το γεγονός ότι αν χρησιμοποιείς ένα πρωτόκολλο ή ένα προπονητικό πλάνο, που το κάνεις και μία, και δύο, και τρεις και πέντε φορές, έχεις αυτοπεποίθηση ότι αυτό έχει δουλέψει τόσες φορές. Γιατί δεν με δουλέψει. Θα πεις εσύ τώρα, θα κάνεις το συνήγορο του διαβόλου, θα πεις έρχεται η υπαροψία. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι. Είσαι πιο έτοιμος τότε να το αντιμετωπίσεις. Γιατί ξέρεις κάτι, η διαχείριση των καταστάσεων που μου λες για την ψυχολογία, την είμαι ψυχολογία. Ψυχολογία, ωραία, και εγώ σου λέω, φάε ψωμοτήρι και πήγαινε στο 160. Ή το κοκκινιστό που το λέμε και γελάμε, το κοκκινιστό της γιαγιάς που τους βλέπει τους κακόμενους που περνάνε τρέχοντας δεν έχουν να φάνε, που το βγάζει πάνω στο τραπέζι και περνάνε και τρώνε κοκκινιστό. Φάε το κοκκινιστό και πήγαινε στο 160. Λοιπόν, το 160 και πας στο 160 και βλέπεις το βουνό εκεί πάνω και λες αυτό καλά είναι εκεί πάνω, εγώ πώς θα πάω. Είναι θέμα ψυχολογίας, δηλαδή έχεις την ψυχολογία να πας. Και σου φέρω πάλι το παράδειγμα του προηγούμενου. Και έχεις επιδώσει αρθρώσεις. Δεν έχεις ψυχολογία. Έχεις τους καλύτερους υποστηρικτές, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος, θέλεις και δεν πας. Τι θα σου πω, δεν σου πάει ψυχολογία. Κατάλαβες πώς το λέω, γιατί σου λέω ότι για μένα είναι τρεις πυλώνες για να βάλεις επάνω το βάθρο και να πεις έφτασα. Άμα σου λείπει ψυχολογία και έχεις τα υπόλοιπα, λες κουράστηκα. Εντάξει, μεγάλο. Μια μισή ώρα όρθιος είσαι. Όρθιο να σε βάλω, όχι να τρέχεις. Δεν θα κουράσεις μια μισή ώρα όρθιος. Είναι πολλά. Από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις. Το ατομικό στοιχείο μπαίνει στο ότι εσύ μπορεί να κάνεις μια μικρή υπέρβαση με την ψυχολογία. Κάνεις 50%, κάνεις 10, δεν κάνεις 50. Δεν θα πεις δεν τρώω, δεν πίνω, πάω στην Σπάρτη. Κατάλαβες τι να σου πω. Δηλαδή, το εξατομικευμένο στοιχείο είναι και όσον αφορά και τη διατροφή. Κάποιος τρώει λίγο περισσότερα λιπαρά, κάποιος λιγότερα τέτοια, κάποιος έχει βρει κάποιες τροφές που κάπως του πάνε περισσότερο, εντάξει. Αλλά δεν είναι άσπρο μαύρο. Γκριζάρι, αποχρώσεις του γκρι παίζουν. Γι' αυτό λέμε ότι η συμμετοχή σε αγώνες υπεραποστάσεως δεν διαφέρει από ένα προτάρι σε αγώνα μεγάλης απόστασης όπως ο μαραθώνιος. Είναι αυτό που σας είπα πριν, πως ξεκινάς από 10 λεπτά τρέξιμο και
καταλήγεις να τρέχεις 10 ώρες και να μην σου φτάνει. Τώρα, όσον αφορά τους επιμέρους παράγοντες που αναφέραμε πριν, αυτοί οι οποίοι δεν χρειάζονται επιμέρους ανάλυση είναι μείωση αγωνιστικής ένταση του αγώνα. Αυτό που σας είπα, τόσο μεγαλώνει η απόσταση, τόσο λιγότερο παίζει ρόλο αυτό το πράγμα που λέμε χρονόμετρο, που λέμε χρόνος, που λέμε ότι ανταγωνίζομαι το διπλανό μου και το συναθλητή μου. Όπως και η γαλήνη που οφείλεται σε ενδορφίνη σερωτονίνη που νιώθει ο δρομέας των υπεραποστάσεων. Αυτά δεν νομίζω να χρειάζονται περαιτέρω ανάλυση. Όμως η ανακάλυψη νέων μεταβολικών και διατροφικών στοιχείων έχουν να κάνουν γενικότερα με την τροφοδοσία της υπεραποστάσεως είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει οι αθλητές στο μέλλον να έχουν καλύτερες επιδόσεις και να κατέβουν πολύ χρόνια σε συγκεκριμένες αποστάσεις. Φτάνει μόνο να σκεφτείτε ότι στο μαραθώνιο τα αποθέματα των υδατάνθρακων φτάνουν για τα 3/4 της απόστασης, περίπου δηλαδή για τα 30-42 χιλιόμετρα. Ενώ σε έναν αγώνα υπεραπόστασης 100 χιλιόμετρων, μόνο τα 3/10. Δηλαδή έχετε για 100 χιλιόμετρα, για τα 100 χιλιόμετρα έχετε ενέργεια για να βγάλετε περίπου τα 30. Σας λείπει η ενέργεια για τα υπόλοιπα 70. Δηλαδή, κύριε Γιάκωβε, δεν έχουμε. Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικές απαιτήσεις στο αγώνα. Στον αγώνα υπεραπόστασης. Όσον αφορά την ενεργειακή, τον ενεργειακό παράγοντα, οι μηχανισμοί καταναλώνουν ενέργεια στον αγώνα. Υπέρ των λοιπόν, κατά των υδατάνθρακων, δεν θα σας εξηγήσω παρακάτω ότι είναι συγκεκριμένη η ποσότητα των υδατάνθρακων, είτε τρέχεις μαραθώνιο, είτε τρέχεις υπεραπόσταση, η ποσότητα της ενέργειας που έχεις είναι συγκεκριμένη. Απλώς. Όταν κινείσαι πιο αργά, όπως στη μεγάλη απόσταση, τότε αυτοί στους λίγους υδατάνθρακες τους πιες λίγο με αργότερο ρυθμό. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως αυτή η ενέργεια να σε πάει μέχρι το τέλος. Γιατί όπως σας είπα πριν, για 100 χιλιόμετρα έχεις την ενέργεια για τα 30. Σου λέει μετά, δεν υπάρχει περίπτωση οτιδήποτε και να κάνει με αυτή την ενέργεια για τα 30 χιλιόμετρα να πας στα υπόλοιπα 70. Από διατροφική. Αυτό που προσλαμβάνεις την ενέργεια είναι μεγαλύτερο. Θα το δεις παρακάτω, θα το συζητήσουμε παρακάτω. Που είναι πιο αναλυτικό αυτό. Γιατί θα δεις μερικά νούμερα και θα το συζητήσουμε τότε. Συγγνώμη. Από διατροφική άποψη, ανάγκη να καλυφθούν οι απαιτήσεις με τη λήψη εξωτερικής τροφοδοσίας. Είναι όποια βοήθεια μπορείς να πάρεις απ' έξω με το φαγητό. Από εγκεφαλική άποψη, η ικανότητα να αντιμετωπίσεις τις κρίσεις που οφείλονται σε μεταβολικούς παράγοντες. Πολλές φορές αυτά τα πάνω και τα κάτω που έχουμε τα ψυχολογικά και τα εγκεφαλικά οφείλονται στο γεγονός ότι μπαίνουμε σε κατάσταση υπογλυκαιμίας. Και από γλυκοπονητική άποψη, τεχνικές και μέθοδοι που καλλιεργούν τις παραπάνω ικανότητες. Δηλαδή, όλα αυτά να τρέχουμε και να είμαστε πιο οικονομικοί στην κατανάλωση ενέργειας, να κάνουμε πρόσδοση της τροφοδοσίας ακόμα και κατά τη διάρκεια του αγώνα και πρώτα της προπόνησης και από εγκεφαλική άποψη να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Μηχανισμοί ενέργειας στον υπερμαραθωνοδρόμο. Τι είναι οι στόχοι που πρέπει να βάλει ένας υπερμαραθωνοδρόμος. Να χρησιμοποιεί τη μικρότερη δυνατή ποσότητα λοιπόν για να ολοκληρώσει τον αγώνα. Και το γεγονός αυτό έχει να κάνει με το ότι τα λίπη για να καούν θέλουν πάρα πολύ οξυγόνο. Άρα όταν κάποιος αθλητής κινείται καίγοντας λίπη, σημαίνει ότι αναγκαστικά κινείται πολύ αργά γιατί πρέπει να προσλαμβάνει πάρα πολύ οξυγόνο για να κάνει τις αντίστοιχες κάψεις. Αυτό χωρίς να πάθει τη λεγόμενη κρίση λόγω της έλλειψης γλυκογόνου, γιατί το γλυκογόνο είναι πολύ λίγο στο σώμα, ενώ την ίδια στιγμή πρέπει όλα αυτά να γίνονται στο πιο γρήγορο επιτρεπόμενο ρυθμό. Δηλαδή από τη μία πρέπει να καίμε όσο το δυνατόν λιγότερα λίπη, από την άλλη προσπαθούμε να μην κάψουμε όλο το γλυκογόνο, να μην πάθουμε κρίση και μετά όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε όσο το δυνατόν κινούμενοι πιο γρήγορα, με τον πιο γρήγορο ρυθμό. Αυτό είναι μια διαφορετική προσέγγιση. Όπως είχε έρθει στο πρώτο σεμινάριο, θα θυμάται ότι είπαμε και τότε ότι η προσέγγιση, η προπονητική, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω εγώ, είναι λίγο αιρετική σε σχέση με αυτά τα οποία διαβάζετε στο ίντερνετ, σε διάφορα βιβλία και ακούτε στους χώρους που πηγαίνετε για προπόνηση. Αυτό το οποίο είναι βασικό να καταλάβετε για να μπορέσει να θέσει ένας προπονητής
για να σταθείς τους στόχους του στην προπόνηση έχει να κάνει με την κατανάλωση. Δηλαδή, έχω έναν αθλητή ο οποίος καταναλώνει αυτή την ενέργεια για να κινηθεί. Πρέπει να καλύψει μια συγκεκριμένη απόσταση. Πώς θα γίνει να γίνω πιο οικονομικός? Αυτό το πράγμα είναι η αρχή, όχι μόνο για το τρέξιμο, ουσιαστικά για όλα τα αθλήματα που έχουν να κάνουν με μετακίνηση. Ακόμα και με την ποδηλασία, ακόμα και με την ποδηλασία, με οτιδήποτε. Υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, όπως ο Μαργαρία, φυσιολόγοι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με αυτό ακριβώς το πράγμα. Πόσο καταναλώνει το ανθρώπινο σώμα όταν κάνει μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εδώ παίρνουμε για παράδειγμα έναν αθλητή που έχει βάρος 70 κιλά. Έχει 100 γραμμάρια μορφή γλυκόζης, είναι ζάχαρα σε μορφή γλυκόζης που είναι αποθηκευμένα στο σώμα του και άλλα 400 γραμμάρια που είναι το γλυκογόνο που έχει στους μυς. Αυτό μας δίνει συνολικά 500 γραμμάρια υδατάνθρακας. Εάν πολλαπλασιάσουμε με 4 θερμίδες που δίνει ενέργεια από κάθε γραμμάριο του υδατάνθρακα, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει 2.000 χιλιοθερμίδες στο σώμα του. Εάν υποθέσουμε ότι έχει ένα σωματικό λίπος στο 12%, που σημαίνει 8,4 κιλά, το κάθε γραμμάριο λίπους δίνει 9 χιλιοθερμίδες, άρα έχει 75.600 χιλιοθερμίδες. Αν μπορούσε να κάψει δηλαδή το 12% όλου του σωματικού του λίπους, θα έπαιρνε κάτι παραπάνω από 75.000 θερμίδες. Αυτό είναι θεωρητικό όπως καταλαβαίνετε. Όπως επίσης καταλαβαίνετε και το γεγονός ότι υπάρχουν αθλητές που έχουν και 3 και 4% σωματικό λίπος, παρόλα αυτά όμως είναι τεράστια η ποσότητα της ενέργειας που μπορούν να πάρουν. Δηλαδή φανταστείτε το 1 τρίτο, αν είχε 4% λίπος, θα ήταν περίπου 25.000 θερμίδες. Είναι πάρα πολύ. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση μετριέται με την παρακάτω εξίσωση κάπα και το βάρος του αθλητή επί τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν. Κάπα είναι ένας λεγόμενος δείκτης δρομικής οικονομίας. Είναι ένας δείκτης που έχουν καθιερώσει οι φυσιολόγοι ανάλογα με το αν ένας αθλητής κινείται οικονομικά, και αυτό δεν έχει να κάνει με το αν τρέχει σουρτά ή αν κάνει κάποιες κινήσεις χαλαρώματος σε όλο το σώμα, να προσπαθεί δηλαδή να είναι όσο δυνατόν πιο χαλαρός. Έχει να κάνει περισσότερο με αυτό που λέμε πόσο οικονομικά δουλεύουν οι ιστοί. Φανταστείτε ότι όταν μιλάμε, θα έχετε ακούσει όλοι, συνέχεια ακούτε η μέγιστη πρόσβαση του οξυγόνου και η μέγιστη πρόσβαση του οξυγόνου. Τι είναι? Η μέγιστη πρόσβαση του οξυγόνου δεν είναι ότι εγώ, όταν ανοίγω το στόμα μου, τραβάω, ξέρω εγώ, 5 λίτρα ανά κιλό σωματικού βάρους ανά λεπτό, ενώ η κυρία Βίκη τραβάει 4. Τραβάμε και οι δύο 10, αλλά εγώ εκπνέω τα 4, η κυρία Βίκη εκπνέει τα 5. Άρα εγώ χρησιμοποιώ 6, αυτή χρησιμοποιεί 5. Α, εγώ έχω μεγαλύτερη πρόσβαση οξυγόνου. Αυτό σημαίνει. Σημαίνει πόσο οξυγόνο χρησιμοποιούν οι ιστοί μου. Και εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση του ΚΑΠΑ έχει να κάνει περισσότερο με τέτοιους παράγοντες. Και με κάποιους παράγοντες άλλους έμεσους όπως είναι η δύναμη. Γιατί αθλητής που είναι πιο δυνατός, έχει μεγαλύτερο γλυκό ιστό, βλέπει πιο οικονομικά κλπ. Συνήθως στους αθλητές για χάρη ευκολίας το βάζουμε ίσον με ένα. Αλλά υπάρχουν αθλητές που έχουν 0,9, υπάρχουν και άλλοι που έχουν 1,1. Είναι πολύ σημαντικό όταν έχεις να κάνεις τόσο πολλά χιλιόμετρα. Εμείς για να διευκολύνουμε εδώ την κατάσταση, να πάρετε μια εικόνα, θεωρούμε ότι ο δείκτης δρομικής οικονομίας είναι ίσως με τη μονάδα. Άρα ένας αθλητής με 70 κιλά για να καλύψει 100 χιλιόμετρα χρειάζεται 7.000 χιλιοθερμίδες. Αλλά αυτός όμως, αν υποθέσουμε ότι είναι 0,9 ο δείκτης, θα γίνουν 6.300 για τον οικονομικό. Αυτός όμως έχει 2.000 στο σώμα. Έτσι δεν είναι? Άρα του λείπουν οι υπόλοιπες 5.400. Τι γίνεται? Βενζινάδικο κύριε Κουτίε, στα μέγαρα δεν έχετε ανοίξει ακόμα. Δεν έχετε ανοίξει βενζινάδικο για γλυκογόνο. Δεν έχει πει. Ναι, λοιπόν. Παίρνουμε το παράδειγμα του Σπαρτάθλου. Έχουμε έναν αθλητή 60 κιλών. Ο δείκτης δρομικής οικονομίας είναι ίσως με τη μονάδα. Για να τρέξει 246 χιλιόμετρα χρειάζεται 14.760 θερμίδες. Βοήθειά μας. Έχει 1.800 χιλιοθερμίδες. Εσείς κάνει γιατί είπαστε 1.800 με 2.000, αυτός είναι 60 κιλά. Εντάξει. Λοιπόν, άρα χρειάζεται
12.960 θερμίδες ακόμα. Εσείς κύριε Τάσιο πρέπει να θέλετε τουλάχιστον 2.000 θερμίδες ακόμα λόγω σωματότητα. Πόσο κιλά? 77. Ναι. Πόσο? Λοιπόν, για σένα βγήκε το παράδειγμα. Και δεν σας υπολογίζω ότι είναι οι θερμίδες που έχουν σύνδεση. Ναι. Όχι, όχι. Αυτές είναι οι θερμίδες που λείπουν συνολικά, γιατί αυτές οι θερμίδες είναι αυτές. 14.860 είναι όλες θερμίδες. Εσύ έχεις 1.800 υδατάνθρωπες. Ναι. Όχι, αυτές οι 12.900 είναι θερμίδες. Δεν ξέρω εγώ αν θα τις πάρεις από το λίπος ή αν θα... Αυτές κανονικά τώρα, εάν εσύ δεν έπαιρνες τίποτα, θα έπρεπε αυτές οι 12.960 θερμίδες να τις πάρεις από το λίπος. Ναι, θα έπαιρνες αυτές, θα χρειαζόσουν αυτές. Το ερώτημα είναι όμως το εξής, ότι αυτό αν το πιες, θα πηγαίνεις 2,5 φορές πιο αργά από ό,τι πηγαίνεις στο άλλο. Δηλαδή αν πηγαίνεις με 6 τρέχοντας, θα πηγαίνεις με 15. Και τώρα τι γίνεται, και δεν υπολογίζουμε και 1.500 θερμίδες που είναι ο βασικός μεταβολισμός, δηλαδή είσαι φυτό, δεν ζεις, δεν αναπνέεις, δεν κάνεις τίποτα. Αυτές είναι ένα, κανονικά δηλαδή πάμε στις 14.30. Και δεν έχεις κουνηθεί καθόλου, ακίνητες. Καλά, ξέρεις εσύ από προσοχή. Λοιπόν, άρα τώρα πόσο παίζει ρόλο το περιττό βάρος. Το έχω λίγα κιλά κλπ. Έχουμε έναν αθλητή 68 κιλά, ο οποίος φορμαρισμένος σημαίνει σε βάρος φόρμα. Εντάξει, τα 68 κιλά είναι το βάρος της φόρμας. Λοιπόν, και καταναλώνει το 30% σε υδατάνθρωπο και το 70% σε λίπη. Κάνει ένα αγώνα 100 χιλιόμετρα. Εάν αυτός ο αθλητής γίνει 78 κιλά, τότε αυτή η σχέση θα πάει στο 26% και 4% θα πάει υπέρ των λοιπόν. Εντάξει, γιατί θα γίνει περισσότερο για κουβαλίες τα 10 παραπάνω κιλά που έχει. Άρα, ίσως αυτό σου λύσει την απορία. Υπάρχει μία μέτρηση, υπάρχει μία θεωρία, παύλα μέτρηση, η οποία είναι περισσότερο εμπειρική, δεν έχει ακόμα γίνει αντιπαραβολή για τους λόγους που σας είπα πριν με τις υπεραποστάσεις, ότι για κάθε δύο ποσοστιαίες μονάδες που επιπλέον καταναλώνονται στο ενεργειακό μείγμα, τότε ο αθλητής χάνει 1% της ταχύτητας. Δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, αυτός ο αθλητής θα χάσει 2% της ταχύτητά του, γιατί έχασε 4% εδώ. Δηλαδή, υπάρχει αυτή η διαφορά που πήγε από 70 σε 74, σημαίνει ότι έχασε 2%. Χάνει για κάθε 2 μονάδες 1% της ταχύτητα. Τι σημαίνει για τα 100 χιλιόμετρα παραστατικά αυτά τα 2%? Σημαίνει ότι θα φάει 12 λεπτά καπέλα. Εάν έτρεχε με 10 ώρες. Να πως κάνεις το ρίγο του Σπάρτα. Το γέννα του περνάει, απλώς δεν πάει στο Σπάρτα. Το βλέπει το βράδυ στις ειδήσεις. Απορίες θα το έχετε. Πιστεύω ότι είναι παραστατικό τώρα. Εσύ προεγγυλαντήσεις. Πες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει περίπτωση να πάρεις. Κοίτα, καταρχήν σου υδατάνθρωπες. Το ταβάνι, νομίζω ότι την κάναμε την προηγούμενη φορά που λέγαμε για το μαραθώνιο, αλλά λίγο πολύ αυτά είναι σχετικά. Όσο πιο αργά κινείσαι, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα υδατάνθρακα μπορεί να απορροφήσει το στομάχι σου. Φαίνεται όμως ότι μια ποσότητα και έχει να κάνει κυρίως με τον καιρό. Γιατί ανάλογα με το πόσο υδρώνεις, έχει μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό, μπορείς να απορροφήσει υδατάνθρακα μέχρι μια ορισμένη τιμή. Μπαίνει μέσα η παράμετρος, γι' αυτό λέμε ότι είναι η δυναμική που λέμε ότι γίνεται χαμός μετά της τροφοδοσίας. Μπαίνει η παράμετρος τι μορφή υδατάνθρακας, υπάρχει γλυκόζη, υπάρχουν μαλτοδεξτρίνες, υπάρχει δεξτρόζη, υπάρχει φρουκτόζη, υπάρχουν τα συνθετικά. Θέλω να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, και τι γίνεται, όλοι αυτοί οι παράμετροι, δηλαδή ξεκινά το πρωί, έχει 20 βαθμούς, 40% υγρασία, πίνει ένα διάλειμμα 7-8%. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, αποχωράς. Ζεσταίνει, αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Πρέπει το διάλειμμα να γίνει πιο αραιό. Σε πειράζουν οι υδατάνθρακες. Πρέπει να βάλει περισσότερη φρουκτόζη. Πρέπει να βάλει περισσότερου σύνθετου υδατάνθρακες.
Πας παρακάτω, ακόμα πιο πολύ ζέστη, ακόμα πιο πολύ αραιό. Πέφτεις τη νύχτα, αρχίζεις την νηστάζεις, πρέπει να πάρεις καφεΐνες. Εγώ ζαλίστηκα. Καταλάβατε πως έχει κατάσταση. Δεν υπάρχει κάτι, έχεις απλώς κάποιο ποινικό πλάνο και προσπαθείς να προσαρμοστείς σε αυτό. Όμως το θέμα είναι το εξής. Το είπα για την προηγούμενη φορά, το ξαναλέω. Η επανάληψη μήτρη της μαθήσεως. Οι μετρήσεις λένε ότι, για παράδειγμα στο μαραθώνιο, ότι μπορείς να χάσεις από 30 μέχρι 50 γραμμάρια νερό το λεπτό σε καταστάσεις με πολύ ζέστη και υγρασία. Περιμένω φέτος να δω τι θα γίνει στο Πεκίνο. Το έχει παγκόσμιο πρωτάθλημα στο μαραθώνιο. Πιστεύω ότι μαζεύουν με το φορτηγό. Μιλάμε για 30 βαθμούς συν και με 60-70% υγρασία. Πρώτον. Δεύτερον. Αυτό που μπορείς να απορροφήσεις σε ιδανικές συνθήκες πάλι εσύ είναι 25 γραμμάρια, δηλαδή χάνεις από 30 μέχρι 50 γραμμάρια το λεπτό, που σημαίνει 3 λίτρα, και μπορείς στην καλύτερη περίπτωση με προσαρμογή να έχεις συνηθίσει το στομάχι σου να πίνεις, να απορροφάς τα 25. Άρα σημαίνει αυτό ότι χάνεις 3, παίρνεις 1,5 την ώρα. Επί 10 ώρες έχεις 15 λίτρα. Πού τα βρεις? Και το αίμα σου να δώσεις δεν μένει πάλι. Καταλάβατε πως είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί ρωτάμε όλοι και λέμε, συζητάμε, γιατί παίρνει το εξατομικευμένο. Αντέχεις, πίνεις 1,5 λίτρο νερό. Μπράβο. Ο άλλος πίνει, είναι ξερακιανό. Μισό λίτρο, λέει, δεν μπορεί να πει ο άλλος. Πρέπει να συνηθίσεις όμως. Και αυτό προπονείται. Η απορρόφηση προπονείται το στομάχι σου, προπονείται. Παίρνεις σίδηρο από το στόμα, σταματάει το στομάχι να απορροφάει το σίδηρο από τις τροφές. Σου λέει, κορόιδο είσαι, γιατί αφού είναι έτοιμο. Σταματάς, κάνεις συνδυασμούς τροφών, δίνεις το ρέσμα στο στομάχι, ξαναπαίνει μπροστά το μηχάνημα. Πρέπει να φωνάξω με διαιτολόγο για να το λύσει. Εγώ προσπαθώ να σας δώσω μια εικόνα του πόσο παίζει ρόλο αυτή η ισορροπία μεταξύ των ανθράκων και τέτοιο. Το δεδομένο είναι ένα, όπως το καταλάβατε. Ότι όσο οικονομικά και να κινηθείς, όπως και να πας, ό,τι και να κάνεις, είσαι στο μείον. Έχεις 30% από αυτό που χρειάζεται να τρέξεις ένα κατοστάρι. Με την καλύτερη διαχείριση. Να είσαι ο καλύτερα προπονημένος, ο πιο στεγνός αθλητής, να κάνεις ό,τι είναι δυνατόν. Αυτό έχεις. Τι θα προσπαθήσεις να κάνεις και ποιο το μπορεί να είναι το κέρδος σου, εκτός από μεγάλο τάμα. Υπάρχει μία δίαιτα, την έχει βγάλει αυτός ο οποίος είναι ο διαιτολόγος του Μπουτή, ο κύριος Λούκα Σπετσιάνη. Λοιπόν, η λεγόμενη δίαιτα ZG. Και στηρίζεται σε κάποιες βασικές αρχές, οι οποίες σε γενικές γραμμές ισχύουν και για έναν αθλητή υπεραποστάσεως. Σωστός συνδυασμός πρωτεϊνών και υδατάνθρακων. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχεις κάνει από πριν. Δηλαδή η διαιτά, να σας δώσω να καταλάβετε, το διαιτολόγιο του αθλητή έχει να κάνει με το πώς θα υποστηρίξει έναν αθλητή. Του δέχεται μια αλφα επιβάρυνση από τα χιλιόμετρα που χρειάζεται να κάνει για να προετοιμαστεί για έναν αγώνα υπεραπόστασης, για να τον οδηγήσει στο να έχει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Την καλύτερη δυνατή προσαρμογή από αυτή την προετοιμασία και να φτάσει στον αγώνα χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, μην νομίζετε ότι υπάρχει κάποιο μαγικό χάπι που θα το πιει στην προηγούμενη και θα πας στη ζωή και θα είσαι. Σούπερ Μαντολίνη δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Ο Σούπερμαν ήταν μόνο στα Mickey Mouse, οπότε πρέπει να τα κάνεις όλα πολλούς μήνες πριν. Σωστός συνδυασμός πρωτεϊνών υδατάνθρακων σε όλα τα γεύματα, σε καθημερινή βάση. Το παν δεν είναι μόνο τι τρως, είναι πότε το τρως, είναι πώς το τρως, είναι με τι το συνδυάζεις. Πρέπει πάντα οι υδατάνθρακες να συνδυάζονται με τις πρωτεΐνες σε ένα ποσοστό από 25-30%. Νόμος. Έλεγχος του γλυκαιμικού δίκτυου των υδατάνθρακων. Όσο και σας φαίνεται περίεργο, υπάρχουν τροφές οι οποίες είναι πολύ πιο ψηλές σε γλυκαιμικό δίκτυο από τη ζάχαρη. Άρα σημαίνει αυτό ότι ανεβάζουν περισσότερο την ινσουλίνη στο αίμα και έχουν καλύτερη απορρόφηση, όπως είπαμε το δεξτρί μας. Τα τελευταία χρόνια έχουν βγει και κάποια άλλα προϊόντα τα οποία έχουν φέρει επανάσταση, αλλά ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει καινούργιες έρευνες όσον αφορά αυτό, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι έρευνες προέρχονται από τις ίδιες εταιρείες οι οποίες επιδοτούν, όπως είναι τα Vitalco και διάφορα άλλα, τα Stars που είναι μεγάλοι Αμερικάνοι κλπ. Καταλογή των γευμάτων, σημαντικό πράγμα. Όταν πάω στο βενζινάδικο, κύριε Δημήτρη, για να γεμίσω το ρεζερβουάρ, δεν παίρνω
τη Μάνικα από την Ταλίκα και τη βάζω πάνω στα αυτοκίνητα να γεμίσει, γιατί όλη η βενζίνη θα χυθεί κάτω. Που σημαίνει αυτό ότι πρέπει να βάλω τη Μάνικα και σιγά σιγά να γεμίσω το ρεζερβουάρ. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει τα γεύματα να είναι κατανεμμένα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όχι λίγα και μεγάλα, αλλά πολλά και μικρά, για να δίνουμε συνέχεια στο σώμα τη δυνατότητα να χωνεύει και να παίρνει συνέχεια ενέργεια. Και για να λειτουργεί και για να αποθηκεύει. Φρούτα λαχανικά χωρίς περιορισμό, δεν χρειάζεται σχόλιο, μεγάλη κατανάλωση νερού και φυτικών γηνών, και αυτό είναι αυτονόητο, πολύ καλό μάσημα της τροφής. Όχι κοκακόλα μετά για να την χωνέψεις. Κατάλαβες. Μείωση της κατανάλωσης του βρώμικου. Θα κλείσουν τα πιτόγυρα. Σωστά συνδυασμένη προπόνηση. Ο Θεός να βγάλει το χέρι του. Έλεγχος των διατροφικών αλλεργιών. Αυτό είναι μια καινούργια ιστορία, την οποία στην Ελλάδα δεν νομίζω ακόμα να έχει ξεκινήσει, τουλάχιστον σε επίπεδο υψηλού αθλητισμού, ούτε σε αθλητές επίπεδο να το κάνουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει αλλεργία σε κάποιες τροφές. Εκγενετής. Δηλαδή, τι είναι η αλλεργία? Η αλλεργία είναι ότι το σώμα αντιμετωπίζει κάποιες τροφές, είτε πιθανώς είτε γιατί λείπουν κάποιοι ορμόνες, είτε γιατί λείπουν κάποιες βιταμίνες, είτε για άλλους παράγοντες. Και όταν καταναλώνει μία τροφή ή όταν καταναλώνει μία μεγάλη ποσότητα από μία τροφή, τότε παθαίνει αλλεργία. Στην αλλεργία τι κάνει? Τα κρατά πολύ πολλά υγρά, τα κρατάει πολύ νερό, για να αντιμετωπίσει τη διάσπαση και το μεταβολισμό αυτής της συγκεκριμένης τροφής. Το αποτέλεσμα είναι ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει κάποια κιλά πάνω, που μπορεί να είναι 2, 3, 5 κλπ. Τα οποία οφείλονται σε αυτές τις αλλεργίες. Εάν περιορίσει την κατανάλωση αυτών των συγκεκριμένων τροφών ή τις εξαλείψει εντελώς, αν δεν γίνουν διαφορετικά, αυτές πάβουν να υπάρχουν. Υπάρχουν ειδικά τεστ, μπορεί να σας τα κάνουν διατροφή, και να σας πούνε ότι παράδειγμα έχετε αλλεργία στα μανιτάρια. Συμπτώματα δεν έχουν. Συμπτώματα σου είπα, μερικά συμπτώματα είναι αυτά, αλλά αυτά ακριβώς τα συμπτώματα και οποιαδήποτε άλλη τέτοια πρέπει να πας σε ειδικό διαιτολόγο. Νομίζω πρέπει να κάνει 50-60 ευρώ το τεστ. Δεν πρέπει να είναι και φθηνό. Νομίζω έχει να κάνει και με αιματολογικές εξετάσεις. Δεν έχω πιο συγκεκριμένες τέτοιες, αλλά είναι καθαρά διαιτητικό θέμα. Απλώς οι αλλεργίες, να ξέρετε, είναι περιττό βάρος που έχεις επάνω σου, το οποίο οφείλεται συνήθως σε κατακράτηση υγρών, που κάνει το σώμα αντιδραστικά για να αντιμετωπίσει την κατανάλωση και στροφής. Δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε ότι έχετε ήδη κάποια αλλεργία σε κάποια τροφή. Αν είναι σύμπτωμα κατακράτηση, πώς το βγάζετε? Ναι. Κοίταξε να δεις. Μερικές φορές ακόμα και η απλή δυσπεψία μπορεί να σε οδηγήσει σε ένα τυπικό. Δηλαδή λες ότι εγώ όταν τρώω όσπρια έχω θέμα, αυτά ή οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε, εγώ απέκτησα μια αλλεργία στο γάλα σε ηλικία όταν ήμουν φοιτητής. Δηλαδή, θυμάμαι πρώτο δεύτερο έτος κατανάλωνα μεγάλες ποσότητες γάλακτος και τώρα έχω πρόβλημα. Δεν μπορώ να. Στη λακτόζη έχω θέμα. Γάλα δεν μπορώ να πιω. Στην πύρα με αναντία είναι πολύ καλός. Δηλαδή, παρότι θυμάμαι ότι η μάνα μου κυνήγαγε γύρω-γύρω στην πισίνα για να πιω το γάλα μου, δεν το έκανα. Κανένα θέμα. Μετά το ξεπέρασα. Αλλάξαμε σπίτι. Λοιπόν, η ψυχοφυσική ισορροπία δεν χρειάζεται. Πρέπει να έχει μια ισορροπία που οφείλεται. Είναι αυτό που λέγαμε πριν με το φίλο εδώ τον Γιώργο. Το ένα ουσιαστικά εξαρτάται από το άλλο. Όταν είσαι καλά φυσιολογικά, και η ψυχολογία σου είναι θετική και το ανάποδο. Διατροφή και αγώνα. Πριν κάτι διάρκεια και μετά. Εδώ έχει να κάνει με το διαιτολόγιο τις προηγούμενες μέρες πριν τον αγώνα, το λεγόμενο φόρτωμα υδατανθράκων κλπ. Υπάρχει μια καινούργια θεωρία όσον αφορά τις υπεραποστάσεις που μιλάει για την υπερλιπιδική λεγόμενη δίαιτα, δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάει περίπου 2 εβδομάδες πριν και κάνεις για ένα δεκαήμερο υπερκατανάλωση λοιπόν. Οπότε το σώμα μαθαίνει να καταναλώνει τα λίπη και μετά μπαίνει στη φάση του φορτώματος των υδατανθράκων. Αυτό έχει και θετικά και αρνητικά. Το αρνητικό κυρίως πρόβλημα, το αρνητικό στοιχείο στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτές τις μέρες που κάνεις αυτή τη δίαιτα αναγκαστικά πρέπει να μειώσεις την ποιότητα της προπόνησής σου, την ένταση. Γιατί τα λίπη, με τους γνωστούς λόγους, δεν μπορούν να σε οδηγήσουν να κάνεις τις προπονήσεις.
είναι ένα θέμα. Από την άλλη όμως υπάρχουν περιπτώσεις που αναφέρουν ότι βελτίωσε ακόμα και 10%. Αλλά αυτά είναι καινούργιες μελέτες και ακόμα δεν υπάρχουν σαφείς συμπεράσματα και συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Και είναι λίγο σε πειραματικό στάδιο, τα χρησιμοποιούν κυρίως μόνο για τις υπεραποστάσεις και για τις μικρότερες αποστάσεις. Επίσης, ρόλο παίζει το πρωινό πριν από τον αγώνα. Και φυσικά, το μεγάλο ερώτημα είναι η τροφοδοσία κάτω από τη διάρκεια του αγώνα. Άμα τα πεις όλα αυτά από κάτω, δεν νομίζω να φτάσει. Παράδειγμα μια τροφοδοσία όσον αφορά το μέγιστο όφελο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Κύριε Άγγελ, αθλητής με 60 κιλά βάρος, δείκτη νομικής οικονομίας 0,9, θέλει έναν αγώνα 100 χιλιομέτρων περίπου 5.300 ηλιοθερμίδες. Έχει 1.800 στάνταρ στο σώμα του σαλίου κορβόνο με διαφορετικές μορφές, άρα το 33% είναι αντάνθρακες και πρέπει να πάρει το 60% από λίπη. Αυτό με την προϋπόθεση ότι πίνει μόνο νερό, εντάξει, δεν παίρνει καθόλου υδατάνθρακες, δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να κάψει 33% υδατάνθρακες και 67% από λίπη. Εντάξει, κατανοητό. Αν καταναλώσει 900 χιλιοθερμίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα, τι σημαίνει 900 χιλιοθερμίδες, φανταστείτε ότι πίνει ένα διάλειμμα, λέμε τώρα αν έκανε υγρή τροφοδοσία, που να έχει 9% υδατάνθρακες, το οποίο να καταναλώνει ένα λίτρο την ώρα, αν κάνει 10 ώρες τον αγώνα, αν έκανε 10 ώρες τον αγώνα, θα μπορούσε να καταναλώσει αυτή την ποσότητα. Βέβαια αυτές οι 900 ηλιοθερμίδες προέρχονται στο 150 γραμμάρια, όχι με το 4. 2, 4, 8. 225 γραμμάρια για τον ανθράκο να πάρει μέσα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν είναι πάρα πολύ, ούτε και λίγο. Τα βάνια απορρόφησης θεωρείται από τη ΣΕΚ από το 6%, δηλαδή 60 γραμμάρια για τον ανθράκο την ώρα. Πιστεύω ότι αυτός μπορεί να το πάρει. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Ας υποθέσουμε ότι παίρνει αυτές τις 900 ηλιοθερμίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή αυτές έχουν επηρεαστεί στους σταθμούς και στην τροφοδοσία του, εντάξει. Οπότε θα πάει από τις 1.800 που έχει, 900 ή 700. Άρα καλύπτει το 50% και το πάει 50-50. Το 33-67 γίνεται 50-50. Αν θυμηθείτε τώρα την προηγούμενη θεωρία που είπαμε ότι για κάθε δύο μονάδες λοιπόν έχεις 1% μείον, αυτό σημαίνει ότι από το 67% αυτό το 17% του δίνει 8,5% βελτίωση στην ταχύτητά του. Φανταστείτε ένα αθλητή που πάει να παίξει με 4,20, δηλαδή να κάνει 7,13, πολύ γρήγορα, και θα κάνει 6,34. Καλύτερα. Βελτίωση είναι περίπου 39 λεπτά. Όσον αφορά τώρα τη φυσιολογία του μεγαλοαθλητών, ποια πρέπει να είναι, η προπονητική του στόχη. Αύξηση των αποθεμάτων γλυκοβόρων, αυτό γίνεται και με προπόνηση και με σωστή δίαιτα, η δίαιτα της τελευταίας εβδομάδας, αλλά κυρίως όμως πρέπει να το έχεις μάθει να αδειάζει εντελώς, γιατί όταν ξαναγεμίζει, γίνεται υπερπλήρωση, οπότε μπορείς να κάνεις 1.800 θερμίδες, θα μπορούσε να τις κάνεις 2.000. Όχι κάτι το συγκλονιστικό, δεν πρέπει να τις κάνεις 4 ή 5, απλώς θα έπαιρες κάποιες θερμίδες παραπάνω. Άμεση μίξη των λοιπόν και των υδατανθράκων στο διάλειμμα που χρησιμοποιεί για να τρέξει. Φανταστείτε, και οι κύριοι που ασχολούνται περισσότερο με τις μηχανές θα το καταλάβουν, ότι έχουμε ένα μηχάνημα το οποίο είναι σαν ένα μηχανάκι που είναι δίχρονο. Στα μηχανάκια αυτά τι έχουμε, δύο ρεζερβουάρ. Το ένα ρεζερβουάρ είναι της βενζίνης, που παίρνει 10 ευρώ και το άλλο είναι το ρεζερβουάρ που ρίχνουμε μέσα το κιλό το λάδι. Το λάδι μας φτάνει για 20 γεμίσματα βενζίνης. Η βενζίνη είναι συγκεκριμένη. Η βενζίνη είναι υδατάνθρακες και το λάδι είναι τα λίπη. Όταν ξεκινάει ο αθλητής αποστάσεων γενικά, αυτό που κάνει και αυτό που έχει κάνει από την προετοιμασία του είναι να μάθει το σώμα του στη λεγόμενη ειδική αντοχή και ακούτε και ειδική αντοχή και tempo run για το μαραθώνιο κλπ.
είναι ότι δουλεύει στην ένταση που αντιστοιχεί να καίει το συγκεκριμένο μείγμα. Δηλαδή, έχω το μαραθωνοδρόμο και λέω: κύριος Κουκιός θα πάει να τρέξει μαραθώνια με 4 λεπτά. Μετά το μητέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να μάθει το σώμα του να καίει λύπη και υδατάνθρακες από το πρώτο μέτρο του μαραθωνίου που αντιστοιχεί στο 4 λεπτά. Που σημαίνει ότι θα καίει υδατάνθρακες, αν θα καίει και λύπη, γιατί στο μαραθώνιο τα 3 τέταρτα φτάνουν για να πάμε να τερματίσουμε. Έχουμε για 30 χιλιόμετρα ενέργεια από τα 40 πλάς. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει, όπως και για τη βενζίνη, που είναι υδατάνθρακες, να στάζει μέσα και το λάδι για να μπορέσει να καλύψει αυτό το 1 τέταρτο. Γιατί δεν είναι αυτό που ακούτε πολλές φορές, ούτε στο σούπερ μαραθωνοδρόμους που λέει η ψυχολογία. Είναι η ψυχολογία. Τέλειωσε το λαδάκι σου, τέρμα τα μπογαλάκια σου και σε άλλη παραλία. Τελείωσε. Εάν δεν κάψεις λύπη από την αρχή, πας να βοηθήσεις με τις υδατάνθρακες, δηλαδή δεν θα σε σημείο ποτέ να καίσεις 90% λύπη και το ψητό της τυραμαρίτσας από το τραπέζι για να φας με τις πατάτες. Καταλαβαίνεις τι να σου πω. Δηλαδή προσπαθείς να τσοντάρεις, να το πω έτσι λαϊκά, και εσύ τα τάνταρκες απ' να βάζεις και λύπη. Στους σούπερ μαραθωνοδρόμους, επειδή η ένταση είναι πολύ χαμηλή, η συμμετοχή των λοιπόν είναι μεγαλύτερη. Σε ένα εκατοστάρι δεν μπορεί να φτάσει μαζί με την τροφοδοσία 50-50. Στο σπάρταθλο είναι το παράδειγμα. Παρακάτω. Και η βελτίωση του μηχανισμού κάθεται λοιπόν. Δηλαδή πρέπει να μάθει το σώμα σου να καίει ώστε να δω περισσότερα λύπη. Προπονητική είστε όχι, η λεγόμενη λιπηδική σεις. Πρέπει να το λέω μόνο εγώ στην Ελλάδα αυτό. Συγγνώμη, αν περιαυτολογούμε και ευνοούμε τα γένια μας. Δεν υπάρχει ένας φυσιολόγος εδώ στην Ελλάδα που να μπορέσει να πάει ένας αθλητής ή να του μετρήσει ποια είναι η λιπηδική του ισχύς και να του υπολογίσει το χρόνο που θα τρέξει στο μαραθώνιο, για παράδειγμα. Η λιπηδική ισχύς σημαίνει τι? Μεγαλύτερη δυνατή κάψη λοιπόν στη μονάδα του χρόνου. Ακούμε όλους παντού, πάντοτε, πάντα και πάνε κάθε Κυριακή και κάνουν το long run, το περίφημο. Με ένας αθλητής που θέλει να τρέξει με 4 λεπτά στο μαραθώνιο, και ο Σκουφιός είναι μεγάλο αθλητής, έχει καταλάβει, και πηγαίνει την Κυριακή και βρίσκει τον Γιώργο, βρίσκει την Άτζη, βρίσκει τον Ντρουπί, βρίσκει τον Ροντάκι και πάνε μια ωραία βόλτα στο δάσος με 6 λεπτά το χιλιόμετρο. Ξεκινάει το πρωί, περιμένει η γυναίκα του στο απόγευμα να ζεστάει το φαΐ. Και τι έγινε? Σήμερα πάμε αργά και με λύπη. Ερώτηση του υποφαινόμενου. Πήγες με 6 λεπτά το χιλιόμετρο, είχε συμμετοχή 50-60% σε λύπη, εντάξει, αλλά εσύ θες να πας να τρέξεις με πόσο τρέχει ο άλλος, με 3.57 που έκανε το κατοστάρι και να καίει λίπος. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μάθει να καίει στο 3.57 λίπος όταν πάει την Κυριακή και καίει λίπος στο 6? Άρα τι σημαίνει λιπηδική ισχύς? Λιπηδική ισχύς σημαίνει καύση λοιπόν αναλεπτό. Δηλαδή το απλό είναι πιο, να το καταλάβετε, να καίω λύπη, αλλά στην ένταση του αγώνα. Και σε ειδικές καταστάσεις για να οθώ τα λύπη να κάνω περισσότερο. Στυλ μυστικός, στυλ υπερδιπηδική δίαιτα κλπ. Καταλάβεις τι να σου πω. Διαφορετικά δεν κάνεις τίποτα. Απλώς μένεις στα παπούτσια σου. Προπονητική στόχη. Που αφορούν βελτίωση αντοχής. Προπόνηση μυστικός, αυτό που σας είπα. Όσον αφορά την αντοχή, δηλαδή τη διάρκεια, τη διάρκεια, τη διάρκεια. Αυτό σημαίνει αντοχή. Και η αντοχή που έχει να κάνει με αυτό που σας είπα στην αρχή, αν θυμόσαστε, με το θέμα της ταχύτητας. Αντοχή είναι το να ξεκινήσει ο Τάσιος και να πει εγώ θα πάω να τρέξω στον Ευχίδα. Ξεκινάει να κάνει το μικρό Ευχίδα, γιατί το μεγάλο δεν τον προλάβει, θα έχει μαζέψει το τραπέζι και θα έχει φύγει η διοργάνωση. Και πάει και λέει ότι εγώ θέλω να φτάσω από τις πλατεές στους Δελφούς. Και σε ρωτάμε, πόσο έκανες? Έφτασα. Πότε έφτασες? Την Κυριακή ξεκίνησε την τρίτη απόγευμα. Δεν θυμάμαι ώρα, έφτασα. Αυτό είναι το χ. Δεν με νοιάζει ο χρόνος. Όταν όμως ο κύριος Τάσος πατήσει το ρολογάκι στην αφετηρία τη Δευτέρα και τερματίσει την Παρασκευή το απόγευμα, έκανε 143 ώρες και 38 λεπτά. Αυτό είναι ταχύτητα. Κάλυψε 107 χιλιόμετρα σε αυτόν τον χρόνο. Άρα βγαίνει μία σχέση, βγαίνει ένα κλάσμα.
πήγαινα με 0,7 χιλιόμετρα την ώρα. Καταλάβατε, εδώ πέρα όμως μιλάμε για την αντοχή, μιλάμε για την ικανότητα να καλύψω, που είναι μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για τις υπεραποστάσεις. Και ποια είναι αυτά τα στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν για να βελτιωθεί αυτή η ικανότητα? Προπόνηση νηστικός. Καλημέρα σας, χαίρετε, δεν θα φάω το ωραίο το αλατισμένο του φαγητό σας, φεύγω, θα τα πούμε το απόγευμα. Μεγάλα τρεξίματα διάρκεια στο ρυθμό του αγώνα, δεν χρειάζεται εξήγηση. Τρεξίματα διάρκεια σε ρυθμό προοδευτικά αυξανόμενα, ξεκινάς από ένταση πιο αργή από αυτή του αγώνα, φτάνεις σε αυτή του αγώνα και στο τέλος πηγαίνεις πιο γρήγορα. Τρέξιμο με επαναλήψεις και το διάλειμμα σε έντονο ρυθμό, αν θεωρήσουμε ότι κάποιος κινείται με ένα ρυθμό, ξέρω εγώ, 4 λεπτά, σημαίνει τι? Δεν μπορεί να κάνει επαναλήψεις σε ρυθμό πιο γρήγορα, σε 3.50 και διάλειμμα λίγο πιο αργά από το ρυθμό του αγώνα, σε 4.10, 4.20. Φάρτλεκ μεγάλης διάρκειας, το ξέρετε. Διπλές προπονήσεις κολλητές, Σαββατοκύριακο πρωί απόγευμα, δεν πάμε βόλτα, δεν πάμε πουθενά. Τρέχουμε το πρωί, τρέχουμε το απόγευμα. Αγώνες σε ετάπ, δυστυχώς δεν ξέρω στην Ελλάδα αν γίνονται τέτοια. Μαζούνι. Δεν άκουσα. Μαζούνι, πάρα πολύ. Ναι. Δεν γίνονται τέτοια, ίσως είναι μια επόμενη πρόταση για όλους αυτούς τους διοργανωτές παραποστάσεων, αλλά και είναι πάρα πολύ δύσκολο τεχνικά αυτό. Πρέπει να κουβαλάς ένα τσίρκο μαζί. Επαναλήψεις με διάλειμμα κουραστικό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι σε σχέση με αυτό εδώ σημαίνει ότι ενώ εδώ δουλεύεις, σαν να δουλεύεις το αυτοκίνητο ταχύτητα πρώτη-πέμπτη ή δευτέρα-πέμπτη, πέμπτη είναι ταχύτητα η γρήγορη, το γρήγορο κομμάτι και με δευτέρα πας στο αργό, εδώ πέρα πηγαίνεις τρίτη-τετάρτη. Δεν τα αφήνεις δηλαδή να χαλαρώσεις. Μπορεί να πας και εγώ με 3.50, 4.10. Φανταστείτε να κάνεις χιλιάρι-χιλιάρι. Εδώ πέρα μπορεί να πας εγώ με 3.40 και να πας στο διάλειμμα 4.30, 4.40. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όσο πλησιάζεις προς τον αγώνα, αρχίζουν αυτά και μεταξύ τους και πλησιάζουν. Τροφοδοσία όπως τον αγώνα. Εγκεφαλική προετοιμασία για τον ρυθμό του αγώνα. Ευλόγηση. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σε αυτά. Τακτική ενός αγώνα καθορίζεται από παράγοντες που έχουν να κάνουν τον κανονισμό του αγώνα, την υψοπεδική, τον καιρό και τον στόχο του κάθε αθλητή. Ο κανονισμός του αγώνα σε υπεραποστάσεις και σε κάθε αγώνα ουσιαστικά είναι το πόσο κάθε διοργανωτής έχει βάλει και τι στόχο έχει. Το σπάρταθλο, επειδή χρησιμοποιήσαμε μερικές παραδείγματα για το σπάρταθλο, είναι ένας αγώνας κατά την προσωπική μου άποψη κακοσχεδιασμένος με βάση τα τωρινά δεδομένα της σύγχρονης φυσιολογίας και προπονητικής. Αλλά αυτός που τον πρώτο σχεδίασε, τον διοργάνωσε, οι Εγγλέζοι κλπ. Αυτό θέλανε να φτιάξουν, αυτό φτιάξανε. Τώρα κατά την άποψή μου πάλι, επειδή τα δεδομένα τα τότε και τα τώρα έχουν αλλάξει όσον αφορά την προπονητική και όσον αφορά την προσέγγιση ενός αγώνα υπεραποστάσεων, πιστεύω ότι πρέπει να επανασχεδιαστεί. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ εύκολα τα περάσματα στα πρώτα 100 χιλιόμετρα που οι σχετικά υψομετρικές είναι ελάχιστες και αρκετά πιο δύσκολα στο δεύτερο κομμάτι, το ανάποδο, sorry, εγώ. Είναι δύσκολα στην αρχή και εύκολα στο τέλος. Κοιτώντας τα περάσματα του Κουντίν πριν από 4-5 χρόνια, είχε πάει το πρώτο κομμάτι με 4.55 μέχρι το 100 και τα υπόλοιπα 164 χιλιόμετρα με 6.48. Καταλάβατε, τη μία μια επίδοση τότε είχε κάνει 23-24 ώρες. Όχι. Το 11. Εγώ είχα κάνει 29 και τα τελευταία 20 χιλιόμετρα είχα κάνει γρηγορότερα εγώ από το... Καταλάβατε. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, όπως στο μαραθώνιο παλιότερα υπήρχε αυτή η άποψη και έχει αλλάξει εδώ και πολλά χρόνια στο μαραθώνιο. Δεν υπάρχει καβάτσα. Εδώ είναι αυτό το πράγμα που είπαμε. Εδώ πέρα εγώ προσπάθησα να σας το δώσω να το καταλάβετε με παραστάσεις, με εξισώσεις, με τέτοιο. Πρέπει να κάνεις οικονομία. Τι κάτσε το ίδιο τραγούδι για να μπορείς να πας να το παραπέρα με ένα σταθερό ρυθμό. Ο σταθερός ρυθμός είναι αυτό που σου πάει παραπέρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ότι μπορείς να κινείσαι, παραδείγματος χάρη στο σπάρταθλο, με 6 λεπτά το χιλιόμετρο, θα κάνεις 24 ώρες. Και κάτι ψηλά, να χάσεις και κάτι στο βουνό, θα κάνεις 25.
μπορεί να την είσαι. Να πα και με εξαιρετά όμω στην καρδιά σκάλα και σε όλε τι ευθείε, στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα και σε όλα αυτά που είναι αεροδρόμιο. Θα μπορέσει να πα με 6 λεπτά στο βουνό. Όσο και να χάσει, πάει κερδισμένο θα είσαι. Δεν υπάρχει λόγο να σε πιάνει αυτό το άγχο, ο πανικό, η ανασφάλεια. Α, θα με κόψουν, δεν σε κόψουν, δεν μπορεί να σε κόψουν. Γιατί με 6 λεπτά το χιλιόμετρο να πα, θα έχει 4-12 στο πρώτο μαραθώνιο. Και η πόρτα που είναι 4,5 ώρε, έχει 20 λεπτά μέσα είσαι. Δεν χρειάζεται 20 λεπτά, τι να κάνει. Οπότε τι, ποιο ο λόγο. Δηλαδή μετά τίθενται άλλα θέματα προσέγγιση όσον αφορά τι τακτική και με βάση την αξία του κάθε αθλητή. Γιατί υπάρχουν αθλητέ που έχουν 4 ώρε μαραθώνιο και πάνε και περνάνε 4-10 ή 4-15 το πρώτο μαραθώνιο σου πάντα. Πώ θα πάνε παραπέρα. Του σώνει το θέμα ότι οι πόρτε ανοίγουν μετά. Ανοίγουν μετά την στιγμή. Ναι, αλλά και πάλι όμω το θέμα είναι τι. Με τη χειριστή σωστά την ενέργεια του σώματο δεν υπάρχει κανένα λόγο να πάει περάσει 3-30. Αναστασιάδη 3-17 πρόπερση. 3-17 και 27,5 ώρες. Καταλάβατε πολύ το θέμα. Προσπαθείς να καλύψεις όσο το μεγαλύτερο χρειάζεται να είναι baby, να γίνεται συνδυασμένος με την ομάδα υποστήριξης. Η ομάδα υποστήριξης χρειάζεται από την άποψη, πιστεύω, ότι μπορεί να σου πει κάποια πράγματα όπως είναι αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που δεν μπορεί να τα δεις όλα. Ούτε είναι και φυσικά πρέπει να έχει την ανάλογη πείρα. Δεν είναι το θέμα εγώ να τρέχω και να σκέφτομαι τι θα πω να κάνει η ομάδα υποστήριξης. Δεν πρέπει να υποστηρίζω εγώ αυτούς ή αυτή εμένα. Υποτίθεται ότι πρέπει να σου δίνει κάποια στοιχεία για να έχει καλύτερη ψυχολογία. Και με ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης και της πρωτοβουλίας του να είναι στην ομάδα υποστήριξης. Εσύ που είσαι σε όργανο εκτελεστικό. Άλλο το υποκειμενικό να τη πει νιώθω αυτό, νιώθω εκείνο, φέρε μου να αλλάξω παπούτσα, φέρε μου αυτό. Άλλο αυτό. Απόφαση, τακτική, κατανομή, τροποδοσία. Αν δεν έχει του πει θέμα προβλήματο, αυτή ακολουθούν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αυτό που είπα από την αρχή. Διακήρυξη καταστάσεων. Αυτό είναι η υπεραπόσταση. Πολύ και πέρα όμω χρειάζεται συγκεκριμένη προετοιμασία με αρχή, με τέλο, με πλάνο, με πρόγραμμα το οποίο το ακολουθεί και στο κάτω-κάτω τη γραφή. Αν κάτι δεν πάει καλά, εφόσον έχει καταγράψει τι έχει κάνει, εσύ τι πρέπει να διορθώσει. Δεν πα το άγνωστο στο μεγάλο κατά την ελπίδα. Δεν θέλετε να ρωτήσετε κάτι πάνω σε αυτά. Μάλλον πρέπει να βάλουμε το άγνωστο του Λεωνίδα στην θέση. Πολύ αγγλοσαξονικό. Εγώ σα ευχαριστώ πολύ. Ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, είμαι στη διάθεσή σα. Δεν ξέρω αν καλύψαμε τον βετεράνο. Ορίστε. Κοίταξε να δεις, εγώ είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να καταρχήν να δοκιμάσεις καινούργια πράγματα. Δεν κάνεις κάτι διαφορετικό από ό,τι έτσι κάνεις τις υπόλοιπες μέρες. Δηλαδή όταν θα ξυπνήσει ο κύριος Γιώργος το πρωί της Κυριακής για να πάει να κάνει ένα μεγάλο τρέξιμο θα τον ξαναδείς το απόγευμα, τι τρώει. Θα φάει, ξέρω εγώ, μια φρυγανιά με μέλι ή κάτι αντίστοιχο, θα πει ένα καφέ, ό,τι κάνει η βάλει. Ούτε σε άλλους, κοίταξε να δεις. Το έχεις χρησιμοποιήσει σε άλλους αγώνες. Δεν κάνεις κάτι διαφορετικό. Πάει να τρέξει ένα κατοστάρι. Έχεις πάλι το πρωινό σου, πας να τρέξει έναν αγώνα ακόμα και για προπόνηση, 20, 30, 50 χιλιόμετρα, μαραθώνιο. Τι πρωινό παίρνεις, τι το ίδιο πράγμα να κάνεις. Δεν αλλάζεις κάτι. Ούτε σε άλλους, κοίταξε να δεις το στομάχι σου. Να σου πω κάτι για να το καταλάβεις που είσαι και η μαγείρισα τη ομάδα. Το στομάχι μπαίνει στη σειρά τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή δεν μπορεί το βράδυ αυτό να πάει να φάει κάπου και στα γκούντις και να την άλλη μέρα το πρωί και να πει α, θα φάω ελαφριά και το βράδυ έχει ξεπατωθεί να τρώει ψητά. Κατάλαβες τι να σου πω. Όπως το γεγονός για μένα βασικό είναι ότι πρέπει να βάζεις τουλάχιστον την τελευταία εβδομάδα το στομάχι σου σε σειρά και να προσπαθείς να τραβάς νωρίτερα τα γεύματα. Το κακό που κάνουμε πολύ, εντάξει εδώ στην Ελλάδα είμαστε καλοπερασάγιδες, μπύρα, μεζέ, μέχρι τις 11-12 καληνύχτα, γεια σας, προκαλυτό μετά, πρέπει να τρως νωρίς. Πρέπει να φας 2-3 ώρες πριν κοιμηθείς, εντάξει. Άρα σημαίνει αυτό για να το κάνεις. Δεν μπορεί ξαφνικά πίσω το βράδυ